Γεια χαρά φίλες και φίλοι από το teachme.gr και από εμένα φυσικά, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Απέναντί μου, ο δικός σας μεγάλος άνθρωπος, πιο μεγάλος ενδεχομένως ώρες, ο... Πάνος Βλασόπουλος, photopavla.gfx.gr. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, πάω να μιλήσω πάντα όταν θέλει να με αναγγείλει. Πάω να πει κάτι, ξαναλέει πάλι κάτι, ξαναλέει πάλι κάτι και έχω μείνει έτσι. Συνέχεια με το στόμα ανοιχτό. Έχεις μείνει κάγκελο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, και για ακόμη μια Τετάρτη θα μείνουμε για πάλι κάγκελο μέσα από αυτά που θα δούμε σε αυτό το Photo Bros. Αλλά πριν προχωρήσουμε, να δούμε λίγο τι γίνεται, πώς είστε, τι κάνετε. Φυσικά, αν μας λαμβάνετε καλά από πλευράς εικόνας και ήχου. Και φυσικά, Παναγιώτη, να κάνω τα share και τα μέα όσον αφορά τα share στα κοινωνικά μας δίκτυα και θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Να πω ένα γεια στους φίλους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και θα τα ξαναπούμε σε λίγο εμείς. Παναγιώτη, η μπαλίτσα σε σένα. Παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε. Εμείς βρισκόμαστε έτσι σε τρέξιμο, ετοιμαζόμαστε για το Plus Masterclass που έρχεται με θέμα το Split. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα. Θέλουμε το καλύτερο για εσάς και πάντα, μα πάντα το πετυχαίνουμε. Από εκεί και πέρα, πλησιάζει και η Photovision. Τώρα που δεν μας ακούει και ο Βαγγέλης, γιατί ο Βαγγέλης δεν μπορεί να είναι σε τέτοιες εκδηλώσεις. Περιμένουμε κάθε 2 χρόνια να έρθει η Photovision, να δούμε καινούργια πράγματα, να ενημερωθούμε για φωτογραφικές μηχανές, φακούς και άλλα παρεμβόμενα γενικότερα. Σίγουρα, φέτος θα κλέψουν την παράσταση, προσωπικά πιστεύω, οι mirrorless. Όλοι θα τρέξουν για να τις τσεκάρουν από κοντά, να τις πιάσουν στα χέρια τους, να τις δουλέψουν, γιατί όλοι, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, σκέφτονται, λες να κάνω το βήμα και να πάω για mirrorless. Ποια είναι η δικιά σας άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι? Θα δίνατε την DSLR μηχανή σας για να πηγαίνατε σε μία mirrorless? Το θέλω στα σχόλια. Πέρα από αυτό... Να, ο Βαγγέλης μπήκε. Άκουσα το κλάτς. Δεν το κατάλαβες, ρε. Άκουσα το κλάτς. Το θέμα είναι αν θα μου δίνετε εμένα τη DSLR μηχανή σας για να πάτε σε mirrorless. Α, ναι. Και αυτό καλό. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Βασικά να πω ένα γεια στο Γιάννη, στο Λουκά, στο Παντελεήμονα. Γεια σου, Βαγγέλη. Μπράβο, ρε Παντελή. Μπράβο, ρε φίλε. Στην Αθανασία. Πού είναι ο Βαγγέλης μας που όλοι αγαπήσαμε, λέει ο Παντελής. Νάτα. Παντελάκο, εδώ είμαι, μην ανησυχείς. Καλησπέρα στον Ηλία και σε όλα τα παιδιά. Βαγγέλη, λοιπόν, σε λίγο να υπογράψει και το Σοβρακό να το πέταξε, άμα είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα? Τι να κάνεις, φίλε. Η Σαλόνικα μαζί σας και πάλι, λέει ο Σάκης. Να είσαι καλά, ρε φίλε Σάκη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ να. Και ο Παναγιώτης φυσικά και εγώ, ειδικά εγώ που είμαι από λίγο πιο μακριά σας. Χαίρομαι να ακούω περιοχές και να βλέπω πόσο πολύ έχουμε απλωθεί στα πέρατα της Ελλάδος. Οπότε πείτε εγώ που είστε. Γράψτε γεια σας από, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, γεια σας από Αθήνα, γεια σας από Μύκονο, ποιος ξέρει. Στείλτε μια καλησπέρα, δώστε θετική ενέργεια για να περάσουμε καλά και σε αυτό το Photo Bros. Photo Bros 52, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν το ξέρεις. 52. 52. Σε λίγο θα πάρουμε και σύνταξη. Οπότε... Σύνταξη στην Ελλάδα, Βαγγέλη, εσύ μπορεί να πάρει σύνταξη στην Αυστρία. Εμείς στην Ελλάδα, σύνταξη ούτε για πλάκα. Δεν νομίζω να υπάρχουν καν κοκαλάκια μας όταν θα έρθει η ηλικία μας για να πάρουμε σύνταξη. Οπότε κοιτάμε το παρόν και ας το μέλλον να έρθει όποτε έρθει. Και όπως έρθει. Τουλάχιστον να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είχα σκοπό να συζητήσουμε. Δεν είμαι ο Γιώργος Αυτιάς. Μας έπριξε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ευτυχώς από αυτή καλά τα πάμε, τουλάχιστον όχι τόσο όπως κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, Photo Bros Live 52 είναι εκπομπή φωτογραφίας, όχι για τα συνταξιοδοτικά σας, παιδιά. Προσοχή. Ο Παναγιώτης είπε τη μαγική λέξη mirrorless, μια λέξη η οποία θα μας ταλανίζει φυσικά για αρκετά χρόνια, μέχρι να ξεπαστρέψουμε τελείως την DSLR, όπως ακριβώς έγινε και με το film, και μετά θα βγουν κάποιες ομάδες οι οποίες θα είναι ρομαντικές, παραμένουμε ακόμα στην DSLR κτλ. Κάποια στιγμή θα κάνουμε σύντομα, θα κάνουμε ένα συγκριτικό μεταξύ της Nikon, της καινούργιας της mirrorless, σε σύγκριση ευελπιστό με την D700, για να δούμε λοιπόν μια σύγκριση μεταξύ ενός παλιού σκύλου σε σχέση με ένα καινούριο θεωρητικό αξιόμαχο και καλύτερο σκύλο. Πολλά πράγματα έχουμε στα σπάργανα, αλλά θα δούμε σύντομα
τι θα ανακαλύψουμε και πώς θα το κάνουμε αυτό. Φυσικά, ο λόγος που είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας είναι για να μιλήσουμε για τη φωτογραφία, αλλά βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για τα δρόμενα του TeachMeGR, των Photo Bros και φυσικά του photo.gfx.gr. Να δω βασικά τι γράφουν. Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη, ο Λεωνίδας, ο Παντελής από τη Φλόρινα, από τη Λάρισα, λέμε Ηρώ, γεια σου ρε Ηρώ. Και ο Γιάννης από τη Λαριζόνα. Να, Ηρώ, και Γιάννη, κάνετε μια ομάδα, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Φωτογραφική. Καλησπέρα στο Λεωνίδα. Καλησπέρα σε όλους τον Κώστα. Να είστε καλά, παιδιά. Όπου και αν είστε, θέλουμε θετική ενέργεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας για να μπορέσουμε να περάσουμε και σε αυτό το Photo Bros πάρα πολύ ωραία. Προσωπικά, εκτός από τα πράγματα που θα συζητήσουμε για τα δρόμενα του TeachMeGR, σας έχω και δύο κολπάκια στο Photoshop. Το ένα είναι για το Camera Raw και αντίστοιχα για το Lightroom, αν δουλεύετε το ένα ή το άλλο. Και θα μιλήσουμε φυσικά για πολλά και διάφορα. Έτσι. Ο Αναγκώτη πέταξε το τυράκι mirrorless, να δούμε τι θα γίνει από κάτω. Στη συνέχεια. Πέρα από το τυράκι mirrorless που πέταξα, που μου αρέσει γενικότερα να σε πειράζω κιόλας γιατί φουντώνεις με τις mirrorless. Αλλά σε βλέπω σε λίγο καιρό να την έχεις αγκαλίτσα τη mirrorless και να λες, παιδιά, εντάξει, ήρθε το μέλλον και ας το ακολουθήσουμε. Να πω επίσης απλά, Παναγιώτη, συγγνώμη, δεν ξέρω τι θα γίνει με τις μυρολές. Απλά να πω ένα καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος σχολιάζει μέσα από τις αγγελίες φωτογραφικών μηχανών και εξοπλισμού και όχι μέσα από το TISMI. Και λέει καλησπέρα από Βόλο. Γεια σου, ρε φίλε Βολιώτη. Να σε καλά και να πας όσο πιο σύντομα μπορείς στο Πήλιο, γιατί μου έχει λείψει. Λοιπόν, συνέχισε. Να πούμε στα παιδιά ότι είναι ευκαιρία μεγάλη όσοι βρίσκονται κοντά στην Αθήνα ή και στην Αθήνα να επισκεφθούν τη Photovision, να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί. Και να δούμε με τα μάτια μας γενικότερα τα καινούργια μοντέλα, να κουβεντιάσουμε, να σχολιάσουμε και σίγουρα να μας λυθούν κάποιες απορίες ρωτώντας τους υπεύθυνους για τα μηχανήματά τους. Δεν είναι κακό, παιδιά. Τα λεφτά μας δίνουμε, οπότε πρέπει να ξέρουμε τα πάντα. Οπότε σας παροτρύνω να πάτε και να τους ξεκοκαλίσετε, σε εισαγωγικά εννοώ εδώ, ξεκοκαλίσετε. Σωστός. Και να πάτε όχι κολλημένοι σε ένα περίπτερο ενδεχομένως, να πάτε και να γυρίσετε τα πάντα, γιατί όταν λέμε Photo Vision, ουσιαστικά ιδιαίτερα με τη μορφή που θα έχει φέτος, η οποία θα είναι πιο εξελιγμένη, θεωρητικά τουλάχιστον, πιο εξελιγμένη γιατί θα έχει και εμάς λογικά, σε ένα κομμάτι θα συζητήσουμε στη συνέχεια, πιο εξελιγμένη, οπότε στόχος είναι να μπαίνετε εκεί μέσα και να ψάχνετε πράγματα, να σκαλίζετε, να σηκώνετε, πράγματα που ενδεχομένως θα θέλετε να μάθετε, όχι απαραίτητα να πιάσετε μια μηχανή και να βαρέσετε σε burst. Αυτό είναι τραγωδία που κάνουν όλοι. Να πάτε να δείτε διάφορα άλλα στοιχεία. Μετά έχει πει ο Παναγιώτης. Λέει, πηγαίνω σε Photo Vision και είναι σαν να πηγαίνω σε πολυβολείο. Σκύβω γιατί φεύγουν FPS από εδώ και από εκεί. Φεύγουν κλίστρα, παμ, μπουμ. Δηλαδή, δεν είναι αυτό ο σκοπός μια μηχανή να έχει 45 FPS που λέει ο λόγος. Είναι στόχος μας είναι να φωτογραφίσουμε σωστά. Βαγγέλη, αυτό είναι στόχος μας. Και να πω και στα παιδιά να έχουν μαζί τους και μια καρτούλα. Δεν είναι κακό, γιατί σε κάποια μοντέλα σίγουρα θα τα έχουν στημένα με φακούς και θα. Χωρίς κάρτα βέβαια, και θα κάνεις λήψεις γενικότερα στο χώρο. Μην φανταστείτε κάτι τρελό. Τα ταβάνια θα κοιτάς, τα φώτα θα κοιτάς, τίποτα ταμπέλες απέναντι θα κοιτάς. Αλλά τουλάχιστον μπορείς να πιέσεις κάπως τη μηχανή και να τις έχεις τις φωτογραφίες στην κάρτα σου και να μπορείς αργότερα να τις τσεκάρεις και να τις ελέγξεις. Okay. Αυτό όσον αφορά την δοκιμή σωμάτων μέσα στην έκθεση ουσιαστικά και φακών κατά συνέπεια. Και πάντα ρωτάμε τους υπευθύνους εκεί αν μπορώ να βάλω την κάρτα μου να κάνω μια λήψη. Mm-hmm. Ωραία, πολύ σημαντικό και αυτό. Βεβαίως όμως γύρω από το φωτογραφικό τομέα υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να δείτε μέσα εκεί. Οπότε εγώ βασικά σας προτείνω να μπείτε μέσα και να δώσετε αξία στην παραμονή σας εκεί. Δηλαδή, να μην πάτε να πατήσετε ένα κλικ και να πείτε «Α, τώρα ξεμπούκωσα, ας πούμε, πάω σπίτι να κοιμηθώ». Να δείτε όλα τα πράγματα. Μπορεί να δείτε πράγματα και ιδέες που δεν τις είχατε ποτέ φανταστεί. Δώστε βάση, γιατί αυτή η έκθεση γίνεται κάθε 2 χρόνια. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Ναι, είναι κάθε 2 χρόνια. Κάθε 2 χρόνια, οπότε αυτό που θα δείτε σε λίγες μέρες που έρχεται, σε 2 εβδομάδες βασικά, μόνο σε 10 μέρες, αν κάνω λάθος, θα το ξαναδείτε σε 2 χρόνια. Οπότε, παιδιά. Να πούμε, όπως είπες και εσύ, ότι είναι πιο εξελιγμένη φέτος, πέρα από αυτό που είπες, ότι θα είναι και η Photo Vision και η Matchtech, θυμάστε, πριν 2 χρόνια, είχαν γίνει 2 διαφορετικές εκθέσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είχε γίνει αυτό. Την ίδια ακριβώς μέρα. Ναι. Πιο πολλοί δεν τα βρίσκανε και το θεώρησαν λογικό να το κάνουν την ίδια μέρα και να τρέχει ο κόσμος πάνω-κάτω. Ο ένας μαρούσι,
στο Kell Expo, στην Κηφισίας, και ο άλλος στην παραλιακή κάτω στο Taekwondo. Ξεκάρφωτο τελείως. Οπότε φέτος είπανε να ρίξουν λίγο νεράκι μάλλον στο κρασί τους και να κάνουν την έκθεση από κοινού. Οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί θα δούμε πλούσια σχετικά έκθεση από πλευράς περιπτέρων και σίγουρα μακάρι και εταιρείες να είναι όλες μα όλες εκεί. Και επίσης έχοντας δύο εκθέσεις σε μία, αν χρειάζεται να κράξουμε, θα κράξουμε σε ένα βίντεο, όχι σε δύο, ή αντίστοιχα να αποθεώσουμε. Οπότε είναι και αυτό για μας συμφέρον. Να πω στο Παντελή, ο οποίος ρωτάει αν ρωτάμε πράγματα κατά τη διάρκεια του Photo Bros. Ναι, απλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο event. Απλά γράφει στο σχόλιο, σαν σχόλιο μέσα όμως από την επίσημη σελίδα μας στο tismet.gr στο Facebook. Δηλαδή στο chat από κάτω γράφεις το ερώτημά σου, το οποίο καλό θα ήταν να μην έχει να κάνει με εξοπλισμό. Και όταν βρούμε χρόνο, μέσα σε όλα αυτά που θα μιλήσουμε σήμερα, θα φροντίσω να απαντήσουμε. Okay. Το 16 ο Γιάννης διάλεξε Kell Expo, δηλαδή ImageTech, σωστά. Εμείς τυχεροί που οδηγούμε μηχανάκι πήγαμε και στις δύο προπέρσι, λέει η Αθανασία. Εγώ και στις δύο πήγα. Μπράβο. Βασικά, ναι, ήταν δύσκολο, αλλά... No audio, λέει ένας φίλος. Μάλλον πρέπει να ανοίξει λίγο το ράδιο. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα, γιατί όλοι οι άλλοι μας ακούνε. Αλλά, παιδιά, ακόμα και δύο εκθέσεις και μία εκθέση, βλέπουμε ότι γίνεται κάτι σιγά-σιγά. Σε σχέση φυσικά με τα παλαιότερα χρόνια, τα προηγούμενα δηλαδή της κρίσης, τα πράγματα ήταν λίγο τσιγκανέιρος τελείως. Τουλάχιστον κυρίως μιλάμε για τις εκθέσεις στην, όχι την τελευταία της ImageTech, η οποία έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και φέρει και ομιλητές από την Αμερική. Αλλά οι προηγούμενες εκθέσεις ήταν λίγο άντε να γίνουν, ας πούμε. Ελπίζω τουλάχιστον αυτή τη χρονιά τα πράγματα να είναι πολύ πιο πλούσια και σίγουρα πολύ πιο προχωρημένα για να μάθουμε και να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, καλησπέρα, πάρα πολλά παιδιά μου γράψει. Μπράβο, παιδιά, χαίρομαι που υπάρχει ένα feedback. Πάρα πολύ, σχόλια, και εγώ αυτό βλέπω σήμερα ότι. Μπράβο, μπράβο. Οπότε, παιδιά, σχολιάστε. Είμαστε βασικά μια δυνατή παρέα. Θέλουμε την ενεργειά σας, θέλουμε τις ερωτήσεις σας, θέλουμε τα σχόλιά σας για πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, λοιπόν, θα συζητήσουμε για το επερχόμενο και πάλι αυτό το μήνα Masterclass, ουσιαστικά μιλάμε για το φωτογραφικό σεμινάριο, το οποίο διοργανώνουμε πάλι εγώ και ο Πάνος, για να μάθουμε και φυσικά να εκτοξεύσουμε ουσιαστικά τις γνώσεις μας μέσω του Flash και Studio Flash φωτισμού. Πάρα πολλοί από εσάς έχετε ως σκοπό, έχετε σημειωμένο θα λέγα στο δευτέρι σας, για παράδειγμα όπως έχω αυτό εδώ πέρα, αγορά Flash, αγορά Studio Flash, ξέρω εγώ. Το παίρνετε... δεν θα πω τώρα και γέρνετε, θα πω το παίρνετε σκέτο και το αφήνετε μέσα στην άκρη. Το παίρνετε και γέρνει λοιπόν αυτό. Το αφήνετε στην άκρη. Και αυτό γιατί, μας είπε κάποιος να πάρουμε flash και δεν ξέρουμε πώς δουλεύει. Ιδιαίτερα μας σου πει κάποιος, μην χρησιμοποιήσει TTL, εκεί τα τσισάκια τρέχουνε. Το λέω αυτό γιατί έχω αλλάξει πάρα πολλά πάμπερς τελευταία. Τα τσισάκια λοιπόν φεύγουν και γρήγορα αλυφές για να μην συγκαούμε, ας πούμε. Παιδιά, πρέπει αυτό να αλλάξει. Το flash δεν είναι απλά ένα φως γιατί μας είπα να το πάρουμε. Και επίσης δεν είναι ένα flash που πρέπει να το δουλεύουμε σε αυτόματο. Σε TTL δηλαδή. Είναι ένας φανταστικός, βασικά είναι απείρως πιο δυνατός φωτισμός σε σχέση με τα συμβατικά μας σταθερά φώτα. Και βεβαίως μας επιτρέπει να κάνουμε εξαιρετικά εφέ. Εμείς στα Masterclass, μέχρι στιγμής, στα τρία προηγούμενα, έχουμε δει πάρα πολύ ωραία πράγματα, πράγματα που δεν τα έχετε φανταστεί. Άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσανε όντας άσχετοι, συσταγωγικά, με το flash, πλέον καταλαβαίνουν τι γίνεται και κυρίως, Παναγιώτη, καταλαβαίνουν ότι δεν χρειάζεται να ξέρουν το flash απ' έξω και ανακατωτά. Αν θέλανε να το μάθουν έτσι, Basics of Photography, teachme.gr, το 4 Basics of Photography που είναι αφιερωμένο στα flash. Αλλά δεν χρειάζεται, παιδιά, να γίνετε γκουρού στο flash, αν δεν θέλετε να ασχοληθείτε με τεχνικά πράγματα. Μπορείτε, κάλλιστα, να το στήσετε μία-δύο ρυθμίσεις, τρεις και μετά να βγάλετε εξαιρετικές εικόνες. Αυτά σας διδάσκουμε και μαθαίνουμε και εμείς, βεβαίως, μέσα από τις προσπάθειές μας στα masterclasses, τα οποία φυσικά μας αρέσουν και δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτά. Οπότε, Παναγιώτη, Flash Masterclass 4, μάλλον την άλλη Κυριακή, όχι αυτή που μας έρχεται. Πριν μιλήσουμε για αυτό, να πούμε και ότι μέσα στην εβδομάδα μας έτυχε και κάτι το οποίο βοηθήσαμε ένα φίλο μας να χρησιμοποιήσει τα flash. Ωραία. Μαθημακελή. Ναι, ναι. Γιατί μέχρι πρότινος ο φίλος χρησιμοποιούσε σταθερό φωτισμό
και ήθελε να κάνει πράγματα τα οποία μπορούν μόνο τα flash να κάνουν. Και δεν ήξερε τι να κάνει. Οπότε πήγαμε εμείς εκεί, τσεκάραμε το χώρο, του είπαμε τι χρειάζεται, μονόδρομος παιδιά, για e-shop και φωτογραφίσεις ρούχων, αν θες να καις backgrounds ή οτιδήποτε άλλο, μονόδρομος είναι τα flash. Με σταθερό φωτισμό δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Και μετά, έτσι, η σκέψη ποια ήταν, φωτογραφίζω με αυτά που έχω αυτή τη στιγμή και μετά στο Photoshop κόβω, αλλάζω background, παιδιά, game over τελείως μετά. Χάνεις χρόνο, χάνεις χρήμα, χάνεις προσωπική ζωή. Θα σου το πει και ο Βαγγέλης αυτό που είναι γνώστη του Photoshop. Πολύ... Και εκτός από αυτό, Παναγιώτη, συγγνώμη, σε διακόπτω, χάνεις, ποτέ δεν, μάλλον δεν μπορεί να φτάσει τα ποιοτικά στάνταρτ που θα έβγαζες με ένα κλικ. Ακριβώς. Μιλάμε ότι κάποιος θυσιάζει τη χρήση, μάλλον θυσιάζει το να μην μάθει το flash, να μην μάθει τεχνικές γύρω από το flash. Θυσιάζει λοιπόν αυτό το ένα κλικ, γιατί ξέρω να φωτογραφίζω με flash, και έτοιμη φωτογραφία, και τι κάνει, έχει πάρει λάμπες. Που ναι, δεν τις κατακρίνω τις λάμπες, και εμείς λάμπες είχαμε. Λάμπες χρησιμοποιούμε ενδεχομένως και στα βίντεο, η LED ας πούμε, αλλά σπάνια πλέον στα, βίντεο, στα φωτογραφικά μας πρόσδεκτα. Άλλο το είναι... ένα, άλλο το άλλο. Ναι, ακριβώς. Εκτός από γάμο δηλαδή. Εγώ πήγα εκεί είναι για να δω την κατάσταση. Τον ρώτησα πώς φωτογράφιζε πριν, μου έδειξε. Μηχανή στο ότο. Οπότε καταλαβαίνεις, Βαγγέλη, ότι όλα ήταν λίγο έτσι, λίγο μπερδεμένα. Όλα μπλε. Η μηχανή έκανε ό,τι ήθελε, ο φωτισμός δεν μπορούσε να δώσει άλλο. Οπότε μηδενίσαμε και από την αρχή στήσαμε φλασάκια, η μηχανή στο manual και με συντονισμένες ρυθμίσεις, όπως έχουμε μάθει στα masterclass, χτίζουμε σιγά-σιγά τη λήψη. Μόνο που ξέρεις τι Παναγιώτη, το θέμα με τα masterclass είναι ότι αυτά που συζητάμε τώρα είναι πράγματα που κάποιος τα θεωρεί βασικά. Μόνο που στο masterclass, αυτό που το ξεχωριστώ βασικά αυτό το σεμιναρίο που κάνουμε, είναι ότι μπορεί κάποιος να πάρει τέτοιες πληροφορίες, συμπυκνωμένες δηλαδή, όπως είναι τα απολύτως βασικά, και τρελά προχωρημένες, όπως ήταν η φωτογράφηση του Mad Max που κάναμε και φυσικά όπως είναι η φωτογράφηση που θα κάνουμε αυτό το μήνα με τον φίλο μας τον Παναγιώτη Τολάνη. Ή τον Λάνη, ξέρω εγώ, Λάνη μάλλον. Δηλαδή τις πολύ δυναμικές λήψεις σώματος, αλλά και καλλιτεχνικές, περιοδικού δηλαδή στυλ εξωφύλου, οι οποίες θα ξεχωρίσουν από το πρώτο κλικ. Πράγματα λοιπόν που ακόμα και να μην ξέρετε, όπως η κοπέλα που λέει ο Παναγιώτης και ο φίλος, και με την κοπέλα του, ας πούμε, η αδερφή, δεν ξέρω τι ήταν, οι οποίοι φωτογραφίζανε σε ένα υποτυπώδες, ας το πούμε, στούντιο, πράγματα που θα τα είχαν μάθει με 2-3 κινήσεις αν δουλεύαν με τα flash και όχι με λανθασμένο εξοπλισμό από την αρχή. Γιατί αν ξεκινήσει στραβά, θα πάει όλο στραβά μετά στη συνέχεια. Σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε, παιδιά, επειδή σε εποχές που ζούμε, όλοι έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μια μηχανή ή να έχουν ένα κινητό τηλέφωνο και να φωτογραφίζουν πράγματα, πρέπει να είμαστε σε θέση να ξέρουμε τουλάχιστον τα βασικά για να ξεχωρίσουμε από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, κάποιος πάει και παίρνει μια μηχανή 1.500 ευρώ και δεν ξέρει πού μπαίνει η μπαταρία, ας πούμε. Τι περιμένεις δηλαδή μετά, εσύ να βγάλεις εικόνες? Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται με τίποτα αυτό το πράγμα. Οπότε δίνουμε βάση στη γνώση, στην εκπαίδευση και μετά φυσικά καταλαβαίνουμε τις ανάγκες μας. Έχω και εμείς βασικά, όχι μόνο γιατί θα λέγω ότι έχω γνωστούς, και εμείς όμως. Όταν ξεκινήσαμε, παίρναμε σωριδόν πράγματα. Φέρε αυτό, φέρε εκείνο, φέρε τ' άλλο, φέρε το παράλληλο. Φτάνεις όμως σε ένα επίπεδο που λες, αυτά που χρειάζομαι είναι 1, 2, 3, 4. Αλλά για να φτάσεις στο επίπεδο αυτό, θα πρέπει προηγουμένως να καταλαβαίνεις λίγο τι χρειάζεσαι και τι στυλ θέλεις να εκπροσωπήσεις. Βαγγελή. Ναι. Πέρα από αυτό το κομμάτι, εμείς δεν είχαμε κανέναν που να μας πει, ξέρεις κάτι, αυτό εφόσον είσαι τέτοιο στυλ φωτογράφος, δεν σου κάνει. Αυτό δεν σου κάνει, αυτό δεν σου κάνει. Εμείς παίρναμε πράγματα, παίρναμε και με τον καιρό αποκτούσαμε εμπειρία και αρχίσαμε και λέγαμε. Εφόσον έχουμε γεμίσει ένα δωμάτιο, αρχίσαμε και λέγαμε αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει. Και φτάσαμε σε σημείο, όπως ξεκινήσαμε με τρεις φακούς, να έχουμε μείνει τώρα με τρεις φακούς που τους χρησιμοποιούμε και δεν τους αλλάζουμε με τίποτα. Mm-hmm. Ακριβώς. Και το θέμα είναι, παιδιά, ότι και εμείς τότε, πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, ρωτάγαμε, δηλαδή είχαμε γνωστούς και λέγαμε, φίλε, τι φώτα να πάρω, ας πούμε, και δεν έλεγε κανείς τίποτα.
μην του κλέψουμε τη δουλειά. Και φυσικά το ακούμε καθημερινά αυτό το πράγμα και σε κατηδίαν συζήτηση μέσω τρίτων. Ότι ξέρεις, αυτοί σας λένε ότι τους κλέβετε τη δουλειά, ότι λέτε πράγματα και κάνετε κακό στο επάγγελμα. Δηλαδή πράγματα που εν έτη 2019 είναι γελία μόνο και μόνο να τα σκέφτεται κάποιος. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς είμαστε εδώ και στόχο έχουμε να σας δείξουμε πιο πολλά πράγματα, γιατί αν σας δείξουμε σας πιο πολλά πράγματα θα μάθουμε εμείς ακόμη περισσότερα για να σας τα δείξουμε την επόμενη φορά. Οπότε εμείς αναπτυσσόμαστε μαζί με εσάς και φυσικά βρισκόμαστε λίγο πιο μπροστά σας για να σας φέρουμε συνεχώς τα νέα και να σας δίνουμε βοήθεια για να φτάσετε ακριβώς εκεί που εσείς θέλετε. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι την Κυριακή 31 Μαΐου στις 12 η ώρα το μεσημέρι έρχεται το Flash Masterclass 4, το τέταρτο κατά σειρά σεμινάριο φωτογραφίας online, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε από πουδήποτε και αν είστε, δηλαδή Αλάσκα, Αυστραλία, ξέρω εγώ, Ιαπωνία, Αμερική, Βραζιλία, Γη του Πυρός, ξέρω εγώ, όπου και να είστε, σύνδεση στο ίντερνετ να έχετε και μπαίνετε με στην τάξη με το εισιτήριό σας και μας παρακολουθείτε, κάνετε ερωτήσεις, βλέπετε live, σχολιάζετε και περνάμε όλοι ευχάριστα. Και την επόμενη μέρα θα πάρετε όλο το σεμινάριο μαζί με τις φωτογραφίες στο email σας, σε μορφή βίντεο, για να το κατεβάσετε και να το έχετε για πάντα. Αγγελή, και έως, πες μου, ναι. Να διαβάσω μια ερώτηση, τελείωσε, συγγνώμη. Πες μου, ναι. Ο Γρηγόρης... ποια ερώτηση, για να τη βγάλω μπροστά. Ποια είναι. Ο Γρηγόρης ο Κακαρασκάλης, δεν ξέρω, συγγνώμη αν κάνω λάθος. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Σε ένα γάμο μέσα στην εκκλησία βγάζετε με φλας και αν βάζετε, σε τι πρόγραμμα βάζετε το φλας, TTL, ευχαριστώ. Είναι αυτό που λέγαμε πριν λίγο. Mm-hmm. Φίλε μου Γρηγόρη, γενικότερα το φλας για μένα μέσα στην εκκλησία έχει πεθάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Όποιος χρησιμοποιεί ακόμα φλας μέσα στην εκκλησία, πάει να πει ότι είναι φωτογράφος ο οποίος χρησιμοποιεί 1 προς 125, 5,6 για να μπορέσει να ισορροπήσει το φως μες στην εκκλησία και φαίνονται τα πάντα. Δηλαδή και ο γαμπρός και η νύφη και η γιαγιά πίσω που ανάβει τα κεριά. Φίλε μου, επειδή έχουν αλλάξει λίγο εποχές και καλό είναι να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς λίγο ανοιχτά διαφράγματα. Δεν σου λέω ένα 4 που χρησιμοποιώ εγώ κάποιες φορές. Πες με τρελό. Καλό είναι να ξεκινήσεις να χρησιμοποιήσεις και 2-8 και για μένα, για να μην πω χωρίς φώτα, γιατί κάποιοι φίλοι μου δουλεύουν και χωρίς φώτα, εγώ ακόμα δεν το έχω κάνει, να σου πω την αλήθεια, χρησιμοποίησε σταθερό φωτισμό. Και το ανοιχτό διάφραγμα θα σου δώσει το φως που χρειάζεσαι και την αισθητική που θες, τη διαφορετική, να έχουν οι φωτογραφίες σου. Ας ξεκολλήσουμε λίγο από το φλας μέσα στην εκκλησία. Και σε καμία περίπτωση, παιδιά, το φλας επάνω στη μηχανή. Θα τα κάναμε παλιά. Αν θέλετε φλας και δεν θέλετε ανοιχτά διαφράγματα, τοποθετήστε το σε ένα light stand ψηλά ή να χτυπάει κάπου επάνω για να γυρίζει μια αντανάκλαση προς τα κάτω, δεν ξέρω. Mm-hmm. Και όχι TTL, manual. TTL με τίποτα, παιδιά, γιατί yeah. Αναλαμβάνει να κάνει πράγματα η μηχανή και εμείς αυτομάτως γινόμαστε δέσμοι ενός αυτόματος συστήματος, το οποίο όσο έξυπνο και να είναι, δεν είναι τόσο έξυπνο όσο εμείς. Να πω επίσης, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία εδώ στην Αυστρία, στην οποία φυσικά γάμοι και βαφτίσεις γίνονται το μεσημέρι, δεν γίνονται το βράδυ. Αυτά λοιπόν, βραδινό πρόγραμμα Μάκης Χρυστοδουλόπουλος είναι μόνο στην Ελλάδα. Εδώ δεν παίζουν αυτά, σπάνια έως ποτέ. Να πούμε λοιπόν, να πω τουλάχιστον εγώ από τη δική μου εμπειρία που έχω κάνει κάποιους γάμους και βαφτίσεις, είναι ότι εδώ χρησιμοποιώ κυρίως φυσικό φως, δηλαδή το φως που έρχεται από τα παράθυρα, ας πούμε, και αν χρειαστεί χρησιμοποιώ ένα φλασάκι, δηλαδή αν είμαι εν κινήσει. Φυσικά δεν υπάρχει pattern να βάλω τα φώτα και τα λοιπά, να στήσουμε εδώ πέρα εγκατάσταση ολόκληρη. Ούτε μπρίζει, δεν ξέρω αν έχουν βασικά μέσα εκεί, στο σημείο αυτό. Χρησιμοποιώ λοιπόν ένα φλασάκι πάνω στη μηχανή να χτυπάει πάνω, για να βεβαίως πάνω δεν υπάρχουν αγιογραφίες όπως στην Ελλάδα, είναι λευκό. Οπότε χτυπάει πάνω και μου επιστρέφει ουσιαστικά σαν softbox το φως μου και γεμίζει τις σκιές. Το κακό με τα φλας μέσα στην εκκλησία, εκτός από το ότι σας δίνει ένα ύφος φωτογράφου του 1980,
και 90 ενδεχομένως, οι οποίοι πήγαιναν με το φλάσ και βαράγανε, και το φως του φλάσ είναι πάρα πολύ σκληρό, ως βεβαίως μικρή πηγή φωτός, την οποία έχουμε μάθει στο Basics of Photography, ως μικρή πηγή φωτός είναι πολύ σκληρό, οπότε δημιουργεί πολύ δυνατές σκιές, υψηλά highlights, βγαίνει όλη η γυαλάδα της νύφης, όλη η γυαλάδα του γαμπρού, βγαίνουν σκιές, σκληρές, σημάδια ενδεχομένως. Δεν υπάρχει τίποτα ονειρικό. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικαστική φωτογράφηση και διαδικασία, η οποία δεν σας φέρνει νέους πελάτες. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης, λοιπόν, να φωτογραφίζετε με αυτά διαφράγματα, ονειρικές λοιπόν λήψεις, είναι αυτές που θα σας φέρουν πίσω νέους πελάτες. Οπότε προσέξτε τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να κάνετε μια φωτογράφηση και αυτή είναι, ή θέλετε να βγάζετε συνεχώς λεφτά από τη φωτογραφία. Οπότε επενδύεται αναλόγως. Βεβαίως, να πούμε ότι είναι μεγάλη κουβέντα το θέμα γάμος, γιατί ουσιαστικά, Παναγιώτη, και διόρθωσέ με για τη μεγαλύτερη εμπειρία στους γάμους, πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος, επειδή έχει διαφορετικά στάδια φωτογραφίσεων μέσα στην ημέρα ή την επόμενη μέρα ενδεχομένως, απαιτεί από τον φωτογράφο να έχει ένα οπλοστάσιο ουσιαστικά και φωτισμών και εξοπλισμού γενικότερα, έτσι δεν είναι? Κοίτα, Βαγγέλη, όχι, δεν είναι ιδιαίτερα αυτό, δεν είναι στάνταρ, γιατί μην ξεχνάς ότι και εμείς έχω την 610 και με τρεις φακούς κάνω τη δουλειά μου. Ναι, αλλά εκτός από τους φακούς, ναι, είναι και άλλα πράγματα στη μέση. Αυτό που θέλω να σου πω, ποιο είναι το θέμα. Ότι γενικότερα ψάχνεις να δεις τι φωτογράφος είσαι. Αν είσαι φωτογράφος γάμου ρεπορταζιακός, που θες να κάνεις το ρεπορτάζ σου στο γάμο και αυτό είναι όλο, δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα. Χρειάζεσαι μια μηχανή, ένα νευριγόνιο, ένα ανοιχτό διάφραγμα και ένα σωστά φωτισμένο δωμάτιο. Γιατί στην ουσία παίρνεις γενικά πλάνα. Τώρα, αν είσαι φωτογράφος ο οποίος σου αρέσει και το ρεπορτάζ και το πορτρέτο, που ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, χρειάζεσαι περισσότερα πράγματα. Όπως στις προετοιμασίες, εγώ θέλω να έχω και το φωτισμό μου μαζί, οπότε έχω το slide μου, έχω το γιόγνουό μου και μπορώ και τα στείνω ανάλογα με το τι χρειάζομαι εκείνη τη στιγμή. Στις εκκλησίες έχω το φωτισμό μου, έχω τα τέσσερα σταθερά φωτάκια μου που τα έχω μέσα, τα οποία και τα τέσσερα φώτα μου μαζί είναι περίπου στο χιλιάρικο, να το πούμε και αυτό. Τότε είχαν ένα χιλιάρικο, τώρα δεν ξέρω πόσο έχουν, μπορεί και πολύ πιο φθηνά τώρα. Μην ξεχνάμε ότι τα έχουμε και αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι και πόσα χρόνια τα έχουμε. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα όμως έχω αλλάξει αρκετούς φακούς και έχω καταλήξει. Δηλαδή ξέρω ότι πλέον η φακή που μου κάνουν είναι ο 35, 70-200 και ο μάκρο φακός μου. Αν είχα άλλο έναν φακό που τον κοιτάω το Βαγγέλη κάποιες φορές, γι' αυτό είναι μακριά και κρύβει και την τσάντα του, είναι ο 15-30, αυτός που τραβάει τη στιγμή το Βαγγέλη. Ναι. Ένα νευριγόνιο δηλαδή, θα τον ήθελα αρκετά, για να κάνω διαφορετικές λήψεις. Από εκεί και πέρα, έχω την 610 και την 800 σαν σώματα, δεν θέλω να λέω παπαρολογίες, να το πω λίγο πιο χήμα, ότι έχω αυτή τη μηχανή και κάνω εκείνο και κάνω το άλλο. Παιδιά, για μένα παίζει ρόλο ο φακός. Έχω την 610, την D800. Στα μυστήρια, η D800 είναι στην τσάντα και χρησιμοποιώ μόνο την τίμια 610. Αλλά ακούσατε, την 610. Αν έπαιρνα μια άλλη μηχανή τώρα, σαν δεύτερη, θα έπαιρνα την 750. Γιατί δεν θέλω βάρος επάνω μου. Η 750 είναι φανταστική μηχανή. Οκ. Okay. Φανταστική μηχανή με διακοπτάκα πάνω, σαν να παίζω Pac-Man. Εγώ με τις άλλες εργονομίες του παλιού μεταλλικά κουμπιά. Αλλά ναι, έχεις δίκιο. Να πούμε βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ότι για να φτάσει ο Παναγιώτης στους τρεις φακούς, έχει πάρει 10 φακούς και τους έχει ξαναδώσει πίσω, έχει χάσει λεφτά. Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, εσύ φίλε που τώρα τρως popcorn ή ξέρω εγώ, ξένη στη μύτη σου, εσύ είναι, μπράβο, να βλέπεις να παίρνεις με τη μία μασημένη, χωνεμένη, ξέρω πώς νομίζω έτσι λέγεται, την πληροφορία και να πας αύριο να αγοράσεις και να μας χτυπήσεις τα ίσια, που λέω, λόγος φωτογραφικά, γιατί θα έχεις τα ίδια όπλα με εμάς. Αλλά όχι, φίλε μου. Εκεί ακριβώς κολλάνε όλοι αυτοί οι οποίοι λένε, μη λέτε, παιδιά, τι ρυθμίσεις χρησιμοποιούμε. Πριν είπες, αν δεν κάνω λάθος, το 1:125 και F5,6, όσον αφορά το flash, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τα τουάζ εδώ, το κάνουν, το αποστηθίζουν κιόλας, αυτά τα δύο. Να μην αλλάξει κάτι, γιατί καήκαμε. Και άμα το πούμε, μην το πούμε στον άλλο και τον μάθει, λες και παιδιά, η γνώση είναι κρυμμένη σε μια σπηλιά. Δεν το έχεις ζήσει εσύ αυτό, με κάποιο πολύ δεκατή μηχανή. Βέβαια, ακριβώς. Έχω ζήσει να υπάρχει ταινία πάνω από τα κουμπιά για να μην αλλάζουν οι ρυθμίσεις. Όσο γραφικό και αν φαίνεται αυτό, ισχύει και ενδεχομένως να το έχετε συναντήσει και εσείς. Βεβαίως,
πράγματα που δεν συνάδουν με το... όχι, βασικά δεν είναι επάγγελμα ο φωτογράφος, ο φωτογράφος με το χόμπι, παύλα επάγγελμα, παύλα απόρρωση, παύλα δεν ξέρω εγώ τι. Το θέμα, παιδιά, μέσα από τη φωτογραφία είναι να εξελισσόμαστε και να μαθαίνουμε πράγματα, γιατί αυτά θα μας φέρουν τις εικόνες που θέλουμε να πετύχουμε. Και αν δεν ξέρουμε να στήσουμε τα φώτα κτλ, τη χάσαμε την μπάλα. Αν δεν ξέρουμε τι φώτα, τι φακούς κτλ, τη χάσαμε την μπάλα. Αν δεν ξέρουμε τα φωτογραφικά patterns, τη χάσαμε την μπάλα. Και τώρα όλοι που έρχεται το Πάσχα, γιατί εκνευρίζομαι, θα πάτε στον αντίστοιχο, ξέρω εγώ, στον αντίστοιχο Media Markt, ας πούμε, και θα πάτε να πάρετε μια μηχανή τυφλά και θα πείτε, α, τώρα βγάζω γαμώ τις φωτογραφίες στο Ότο. Δηλαδή, πάλι τα ίδια. Τόσα χρόνια φωνάζουμε, λέμε, κάνουμε, ράνουμε και ακούμε πάλι τα ίδια. Παιδιά, ελάτε κοντά μας. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Για τη ζωγκοφρέτα λέει τρώει ο Νίκ. Μπράβο Νίκ, χαίρομαι να που... Να πω στο Μάνο που λέει ότι τραβάει με Godox 600 το BM. Ναι, φίλε μου, έχει δοκιμάσει με σταθερό φωτισμό μέσα στην εκκλησία. Αυτό μόνο θα σου πω. Βασικά καλό δεν το... ξέρω καν αν το εννοεί για την εκκλησία αυτό το πράγμα. Ναι, αφού λέει ότι... Βγάζω... Να, από κάτω λέει, Βαγγέλη. Α, βγάζω γάμο, λέει. Εντάξει, okay. Εντάξει. Αυτό το είπα. Μαγκιά του. Ναι, μπράβο του. Ναι. Ο καθένας επιλέγει το πώς θα τραβάει. Από εκεί και πέρα βρίσκει ο καθένας το δικό του τρόπο να φωτογραφίζει. Γιατί στην ουσία θα έχεις περίπου 1000 λήψεις με το 600, ανάλογα βέβαια και τι ύψος το έχεις και πού χτυπάει το 600. Παίζει ρόλο και αυτό για να δεις πόσες λήψεις θα έχεις. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, δεν έχει δοκιμάσει, λέει ο Μάνος, να φωτογραφίζει με σταθερό φωτισμό. Αλλά παιδιά, αυτό έχει να κάνει και με το στυλ που φωτογραφίζουμε. Okay. Ενδεχομένως ο Μάνος με το 600, το Godox, το οποίο είναι και high speed, μπορεί να κατεβάζει διαφράγματα, μπορεί να παίζει πιο ονειρικά που λέγαμε πριν. Πράγματα τα οποία δεν τα πετυχαίνουν όλοι με Studio Flash, τα οποία είναι πιο φθηνά κτλ. Επίσης, να πούμε ότι αν χρησιμοποιούμε high speed, χάνουμε την ένταση του flash μας, γιατί ρίχνει πολλαπλές ρηπές αντί για μία μεγάλη, για να μπορέσει να καλύψει το κλίστρο όπως κατεβαίνει. Και αυτό σημαίνει ότι το guide number του flash μας, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να είναι 39 μέτρα, να πηγαίνει στα 14 και μετά ουσιαστικά τον ήπιαμε, αν θέλουμε να φωτογραφίζουμε κάτι πιο μακρινό ή με ένα τηλεφακό ενδεχομένως. Πράγματα που τώρα ίσως κάποιοι με θεωρείτε ότι μιλάω κινέζικα. Basics of Photography 4 είναι αυτά. Ο φίλος ο Νίκος με τη ριζογκοφρέτα στο στόμα ξέρει πολύ καλά τι εννοώ. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο, και όλα τα άλλα παιδιά. Ο Κωνσταντίνος, θα πω να κάνω τον Κωνσταντίνο, ο οποίος συγκινήθηκε, επιτέλους μας πρόλαβε. Μπράβο, ρε φίλε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας πρόλαβες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ας μην το συνεχίσουμε. Πες μου. Πριν συνεχίσεις, η Αθανασία Δαδούρα γράφει. Και εγώ ρώτησα ένα αγόρι κάτι για να με βοηθήσει, αλλά δεν απάντησε ποτέ μέσω μηνύματος στο FUBU, κρίμα. Αθανασία, άμα είσαι εδώ, στείλ το εδώ. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Για να απαντάμε εδώ, αν υπονοείς ότι έχεις στείλει σε κάποιον από εμάς τους δύο, παιδιά. Όχι, ρε, γενικά λέει. Πάλι τσίτωσες. Δεν ξέρω αν έχεις στείλει Αθανασία σε εμάς. Όχι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μην μανουριάζεις μόνος, εγώ θα πω. Να πω και στο Γιάννη, τώρα είναι διάφορα παιδιά που λένε ότι εγώ χρησιμοποιώ αυτό, εκείνο, το άλλο και φωτογραφίζω. Να πω, μπορώ να κάνει φωτογράφηση με ένα απλό flash, λέει, 685S και Octabox. Μπορώ να κάνω δουλειά για φωτογράφηση πορτρέτων σε εξωτερικό χώρο ημέρα. Α, ρωτάει βασικά ο φίλος. Ναι, θεωρητικά μπορείς αναλόγως το flash και αναλόγως του σημείου και πολλών πραγμάτων. Να πούμε φυσικά ότι το softbox, το όκτα μάλλον, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο, ως διαχυτής θα σου μειώσει το φως, θα στο μαλακώσει με ένα, αλλά θα σβήσει και ενδεχομένως σε μεγάλες αποστάσεις να μην μπορέσει να αποδώσει. Οπότε θα φωτογραφίζεις το ένα προς ένα και θα χάσεις πολύ γρήγορα την μπαταρία σου. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε ένα εξωτερικό, ένα studio flash όπως είπε ο Παναγιώτης, το ED600, το BM όπως είπε και ο φίλος πριν. Και επειδή έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο guide number, πολύ πιο δυνατό, δηλαδή πολύ πιο μακρινό, μπορεί να φωτογραφίσει εξωτερικό περιβάλλον. Τώρα, αν φωτογραφίσει σκιές και τα λοιπά, να πούμε το flash, και εκεί που κολλάνε οι περισσότεροι, χρειάζεται μόνο 1/100 δευτερολέπτου. Ουσιαστικά, όσο είναι η ταχύτητα TAF5 του flash, μόνο αυτό χρειάζεται. Δηλαδή, πόση ώρα ανοίγει και κλείνει,
Αυτό χρειαζόμαστε στο flash, οπότε μπορούμε να ουσιαστικά υπό προϋποθέσεις να ξεπεράσουμε τη δύναμη του ήλιου σε ένταση, αλλά πάντα υπό προϋποθέσεις, παιδιά. Φυσικά κάτι που δεν μπορεί να το κάνει πουδενή ο σταθερός φωτισμός. Γι' αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάω λίγο τώρα, γιατί θα ξεφύγει η κουβέντα και θα πάει 2 ώρες το photo bros. Ο Μπρέλα για έξω λέει ο φίλος, φίλε creative photography, μπορεί να δοκιμάσει πρώτα απ' όλα αν έχεις, αλλά εγώ δεν θα το συνιστούσα. Τουλάχιστον για σχετικά μακρινά πράγματα. Αν έχει πέσει... Κάνει φως πολύ με την ομπρέλα. Αυτό ακριβώς λέω. Αν έχει πέσει το φως, είναι κανένα σούρουπο και είσαι στο 1 μέτρο, 2 μέτρα από τον άνθρωπο, μπορεί κάτι να καταφέρεις. Αλλά όταν είναι μέρα μεσημέρι, με τίποτα. Πάω λοιπόν στο TeachMeGR για λίγο. Παιδιά, δώστε βάση, γιατί το Flash Masterclass 4, όλα αυτά που συζητάμε, θα σας τα ξεκαθαρίσει. Δεν θα έχετε πλέον απορίες. 29,99 κοστίζει το να μπείτε μέσα στο Masterclass και από εκεί και πέρα θα λάβετε και το βίντεο και τις φωτογραφίες. Και φυσικά θα λάβετε όλη αυτή τη γνώση που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Live και σε κασέτα στη συνέχεια. Ρωτήστε κάποιον ο οποίος έχει έρθει. Κασέτα. Ναι, κασετούλα. Ρωτήστε λοιπόν κάποιον που έχει έρθει, αν έχει έρθει, γιατί έχουν έρθει αρκετά παιδιά. Και στα προηγούμενα δηλαδή τρία, και καταλάβετε ακριβώς τι χάνετε κάθε Κυριακή, μάλλον μία Κυριακή κάθε μήνα που δεν είστε κοντά μας. Λοιπόν, πάω μία στο TeachMe. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο, θα το κάνω και σε full screen. Καταρχάς να πούμε ότι χθες ξεκίνησε η προσφορά της εβδομάδος στο Photoshop, όπου δίνω όλα τα μαθήματα ρετούς με 900 ευρώ έκπτωση. Ουσιαστικά μιλάμε για τα μαθήματα τα οποία, αν πάτε στην επεξεργασία φωτογραφίας εδώ μέσα, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν κάποιες σειρές φώτο ρετούς, βλέπετε 1, 2, 3, 4, 5, οι οποίες κάνουν 200 ευρώ το κάθε πακέτο. Έτσι λοιπόν υπάρχει τώρα ένα συγκεντρωτικό πακέτο, το οποίο βάζει όλα αυτά και τα 5 στοιχεία και τα 5, 51 πρακτικά μαθήματα με ένα κατοστάρικο, 99 ευρώ από 1000 ουσιαστικά που κοστίζουν συνολικά, 5x2, 1000 έτσι, οπότε 99-99 η προσφορά της εβδομάδος και πλέον δεν θα έχετε καμία απορία όσον αφορά την επεξεργασία και το ρετούς. Μπείτε, αρπάξτε το, πραγματικά αξίζει, έχει σώσει ζωές, έχει ξεκινήσει καριέρες. Δεν το έχει μετανιώσει κανένας ο οποίος έχει αγοράσει αυτό τον κύκλο, αυτό το συνολικό θα έλεγα κύκλο. Οπότε μπείτε εδώ μέσα και γενικότερα μπείτε, παιδιά, στο TeachMeGR. Είναι ο δικός σας χώρος για να μαθαίνετε πράγματα. Γυρίζω πάλι λίγο στην πρώτη μας σελίδα. Και ο Γιάννης λέει: αν δίνω στυλό μπικ. Ναι, φίλε, δίνω και μπλάνκο με το πινέλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Για την κασέτα σου λέει: θυμάσαι που σου γυρίζαμε την κασέτα. Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Σωστά. Λοιπόν, παιδιά, Flash Masterclass 4 έρχεται, split φωτισμός και θα κλάψουν μανούλες μέσα από το τέταρτο πλέον Masterclass. Φυσικά βλέπουμε κάποιες εικόνες από τα προηγούμενα, τις οποίες θα μπορούσατε να τις βγάλετε και εσείς από εδώ και πέρα και έχουμε και καλύτερες, θα έλεγα. Πάμε λοιπόν, Flash Masterclass 4, split φωτισμός. Αν δεν ξέρετε πώς είναι ο φωτισμός split, βασικά θα ανοίξω και εμάς να φαινόμαστε. Οπότε Παναγιώτη, τι σου, αν έχεις εκδηθεί και κάνεις τίποτα μυστήρια. Λοιπόν, τίποτα cyber καταστάσεις. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι Flash Masterclass 4, split φωτισμός. Ένας φωτισμός ο οποίος ενδεχομένως για κάποιους να φαντάζει απλός, αλλά δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολος είναι αν δεν το γνωρίζετε. Και φυσικά, το πιο ωραίο, δεν καταλαβαίνετε τι εικόνες μπορεί να σας προσφέρει αυτός ο φωτισμός. Αυτές τις εικόνες θα τις δημιουργήσουμε μαζί και σε αυτό το masterclass. Και φυσικά, είπε ο Γιάννης πριν από λίγο, το διάβασε ο Γιάννης, ο φίλος μας που είναι φαντάρος, ότι πήρε άδεια για την Κυριακή για να είναι κοντά μας. Φίλε Γιάννη, τιμή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το έπαιρνε σε βίντεο, αλλά ξέρουμε πως το ζωντανό είναι πιο γλυκό. Να πούμε ότι στο ζωντανό μπορεί να κάνετε και εναλλαγές οθονών και να βλέπετε πράγματα που θέλετε εσείς, κάτι που δεν γίνεται στο βίντεο στη συνέχεια. Οπότε είναι πραγματικά εξαιρετική η ατμόσφαιρα και η αίσθηση του να είσαι κοντά, ζωντανά, σε ένα σκηνικό το οποίο δημιουργείται εκείνη τη στιγμή. Και σε εικόνες οι οποίες από την ιδέα βγαίνουν στην οθόνη. Οπότε λοιπόν ο split φωτισμός θα μας δώσει εξαιρετικές εικόνες. Θα έχουμε κοντά μας ένα πρωταθλητή στο bodybuilding, ο οποίος θα μας επιτρέψει, ο Παναγιώτης δηλαδή, ο Λάνης, θα μας επιτρέψει να το φωτογραφίσουμε φυσικά με το σώμα του καταρχάς και στη συνέχεια θα το φωτογραφίσουμε ντυμένο, κοστουμαρισμένο, γαμπρό, ας πούμε, αλάνι τύπο, σε στυλ λοιπόν φωτογράφησης περιοδικού με το φωτισμό αυτόν. Θα έχουμε φυσικά κοντά μας επαγγελματία make-up artist, η οποία θα μας επιτρέψει να εκφραστούμε μέσω εκείνης στο πρόσωπο του Παναγιώτη. Έχουμε σκεφτεί ιδιαίτερα μακιγιάς δηλαδή να πετύχουμε. Και γενικότερα θα δουλέψουμε όλα αυτά που έχουμε μάθει στα προηγούμενα masterclasses και σε αυτό για να καταλάβουμε μια και καλή ότι τα masterclasses στο TeachMeGR θα γίνουν μία φορά,
θα σας δείξουν κάτι τελείως ξεχωριστό από αυτά που έχετε συνηθίσει και φυσικά θα σας δώσουν απευθείας ατόφιες γνώσεις, ιδέες, εμπνεύσεις. Θα μπουν με τη μία στο μεδούλι πίσω από το μάτι, θα φτάσουν στη σπονδυλική στήλη και θα μπει πληροφορία με τη μία μέσα. Δεν θα είστε α, ου, ή, ε. Θα είστε α, πάω τώρα να σκίσω τσίγκινα σοβρακάκια. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ, μην σας κουράζω παραπάνω. Έρχεστε εδώ μέσα, φυσικά διαβάζετε και άλλα πράγματα. Και βεβαίως είπαμε ότι το κόστος είναι 29,99, ελάχιστο, είναι βασικά συμβολικό το κόστος, γιατί αν δείτε τώρα τα τρία άλλα masterclasses πόσο κάνουν στο TTBGR, το καθένα κάνει 300 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το παίρνετε τσάμπα. Εντάξει. Και είστε κοντά μας ζωντανά, επαναλαμβάνω. Ρωτάτε, λέτε ρε Παναγιώτη, πώς έτσι σήμερα, έχεις κρυθαράκι στο μάτι, ρε Βαγγέλη, σου πες στο μαλλί, ας πούμε. Ζωντανά, σας απαντάμε. Είμαστε εκεί όπως είμαστε τώρα. Okay. Εδώ πέρα λοιπόν έχετε κάνετε εγγραφή μέσα από εδώ, στην πλατφόρμα. Πρέπει να κάνετε προκράτηση της θέσης σας και στη συνέχεια να κάνετε αγορά της θέσης μέσω PayPal, τραπεζικής μεταφοράς ή και κατάθεσης. Και στη συνέχεια λαμβάνετε ένα email με το χρυσό link το οποίο σας φέρνει στη δική μας αίθουσα. Να πούμε ότι η αίθουσα είναι σχετικά μικρή, δεν χωράει πολλά άτομα, μέχρι 100 άτομα χωράει. Τα φτάνουμε λίγο πολύ κάθε φορά, οπότε μην περιμένετε μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί μπορεί να πέσει πόρτα και να κλαίνε πάλι μανούλες. Κάντε τουλάχιστον προκράτηση και στη συνέχεια, μέχρι την Κυριακή, δώστε τα 29,99 και ελάτε κοντά μας. Αυτά, Παναγιώτη. Είμαι πραγματικά, συγγνώμη λίγο, Παναγιώτη, είμαι ενθουσιασμένος για το συγκεκριμένο masterclass, γιατί ξεφεύγουμε λίγο από το θηλυπρεπές που έχουμε δει στα τρία προηγούμενα και πάμε λίγο τώρα σε πραγματικές συνθήκες. Μυρίζει βασικά μάχη το στούντιό σου. Θα δούμε εξαιρετικά πράγματα και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Περιμένω πώς και πώς να περάσουν 11 μέρες. Πες. Πάντα γενικότερα προσπαθούμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Ο split φωτισμός αναδεικνύει ένα πιο γυμνασμένο άντρα, πιο σκληρό, να το πούμε, και με ένα ιδιαίτερο ντύσιμο που βγάζει ένα πολύ ωραίο στοιχείο επάνω του. Οπότε θα το δουλέψουμε όλο αυτό. Όπως λέμε και σε κάθε σεμινάριο, θα το χτίσουμε από το μηδέν και σιγά σιγά θα το απογειώσουμε τελείως και με τη βοήθεια του, τη δικιά σου βέβαια, της φωνής που έρχεται από το υπερπέραν και έτσι, του Παναγιώτη και του τεχνικού team που θα έχουμε εδώ και της make-up artist που θα μας βοηθήσει για το τέλειο αποτέλεσμα. Ιερό γράφει πάντα τρυφερός ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω τι πάντα είναι. Τρυφερός σαν καρδιά μαρουλιού. Λοιπόν, στέλνω τώρα βασικά, έστειλα το PayPal, συγγνώμη, ακυρώ, θα σας στείλω, άμα θέλετε πάντως κάντε μια χορηγία στο Παναγιώτη, έκανα λάθος το link. Παιδιά, λοιπόν, θέλω να πάρω μύρολες. Εδώ ακριβώς, παιδιά. Βοήθησε να πάρει μια μύρολες ο Παναγιώτης, είναι αμαρτία. Λοιπόν, σας έστειλα μόλις τώρα το link στο οποίο μπορείτε να μπείτε μέσα και να κάνετε προκράτηση στο chat αυτή τη στιγμή. Οπότε θα το κάνω και εγώ μαζί σας έτσι γρήγορα. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ μέσα και ουσιαστικά εδώ ακριβώς μπαίνετε, βάζετε τα στοιχεία σας και λαμβάνω ένα email ότι κάποιος έκανε προκράτηση και περίμενε φυσικά στη συνέχεια την αγορά της θέσης. Πολλά παιδιά μου λένε ότι έχει πέσει η σελίδα και τα λοιπά η συγκεκριμένη. Να πούμε ότι μπορεί λόγω φόρτου να πέσει, αλλά ξαναδοκιμάστε μετά και θα είστε σίγουρα κοντά μας. Μην ανησυχείτε, αλλά αν πέφτει συνεχώς και πάλι στείλτε μας ένα μήνυμα και θα τη βρούμε την άκρη. Μην ανησυχείτε. Αγγελή. Ναι, πες μου. Να πω κάτι στο Τζόρτζ τον Νούδη. Ήταν πιο πριν η ερώτηση. Mm-hmm. Έλεγε ξεκινήσει και δεν ήθελα να σε κόψω. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει, επειδή κάποτε πουλήσατε με τον Βαγγέλη του 24,70 και πήρατε 50 και 35, θα πουλούσατε τον 70-200 για να πάρετε έναν 85-4. Πιστεύετε θα σας βόλευε στη δουλειά σας? Φίλε μου, θα σου πω την προσωπική μου άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Τον 70-200 δεν τον αλλάζω. Μ' αρέσει σαν φακός, μ' αρέσει η συμπίεση, μ' αρέσει το 200 του στην ουσία, γιατί το 200 χρησιμοποιώ για να συμπιέζω και τον background, αλλά και το foreground να το κάνω κρέμα τελείως και να βλέπω μόνο το κυρίως θέμα μου, γιατί παίζω σε εξωτερικό χώρο όταν είμαι, δεν παίζω με 2.8, παίζω με 3.2, για να έχω λίγο πιο sharp εικόνες. Και το background μου είναι κρέμα. 85, πολύ ωραίος σαν φακός, πολύ πιο ελαφρύς, μπορείς να τον έχεις παντού. Θα τον προτιμούσα, να σας πω την αλήθεια, πιο πολύ σε στουντιακό ύφος τον 85. Mm-hmm. Και θα άλλαζα τον 70-200. Πάρα λίγο πάνω σου για να τους φέρω και τους δύο, τους έχω εδώ πέρα. Α, τους έχεις, τέλεια. Ναι.
Γιατί ας μιλήσει κάποιος που τους έχει, έτσι. Θα προτιμούσα, εγώ δεν έχω 85, θα ήθελα να πάρω 85. Έχω στο στόχαστρο τον Σίγμα, τον Αρτ, τον 1-4, αλλά για στουντιακό, όχι. Για την 800 όμως, στην ουσία τον θέλω, για στουντιακό ύφος. Δεν θέλω να έχω τον 70-200, γιατί πιο πολύ, δεν θέλω πιο πολύ τον όγκο. Να μου πεις, ο Σίγμα, ο Αρτ, σχεδόν είναι σαν 70-200 και είναι βαρύς, σαν φακός, αλλά το αποτέλεσμα που σου βγάζουν οι Αρτ σειρές είναι απίστευτο. Λοιπόν, ας μιλήσουμε όσον αφορά το Γιώργο, ο οποίος ρώτησε, να πούμε ότι τον 2470 που πούλησα ενδεχομένως να το έχω ψηλομετανιώσει, γιατί πάντα χρειάζεται ένας φακός τέτοιος. Είναι λίγο ευέλικτος, ιδιαίτερα για ταξίδια και τέτοια. Εγώ για να μην έχουν πολλούς φακούς. Εντάξει. Για ταξίδια πάντα λέμε. Δηλαδή να πας στο Παρίσι με 5 φακούς πίσω, θα σε κλέψουν, ας πούμε, για τα κλέσματα. Είδασε με το κινητό. Ενώ με τον άλλο κάνει το zoom. Λέμε τώρα για ειδικές περιπτώσεις. Τώρα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Σιγά το zoom που κάνει για αυτούς 2470. Εντάξει. Εντάξει, έχει zoom. Από ευρυγόνες πηγαίνει. Όχι σε απαρχές. Σε απαρχές του τηλεφακού σε φτάνει. Κάτσε, ρε φίλε. Ευρυγόνη, normal και απαρχές τηλεφακού. Καλό είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, άσχετο ήταν αυτό τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, γυρίζω σε μένα πρώτη μουρή στο καβούρι για να φαίνεται. Τι έκανες. Μάλλον τον έκλεισε. Εμένα έβαλε μπροστά. Τέλεια. Έκλεισε, κατά λάθος. Εντάξει. Ξανά ήρθα, Μαγκώτη. Έφυγες. Λοιπόν, ρώτησε λοιπόν ο φίλος ποιο να χρησιμοποιήσει, ποιο να πάρει. Εγώ τους έχω και τους δύο. Ακόμα τους έχω και τους δύο. Είναι αυτοί εδώ. Λοιπόν, βασικά δεν είναι ο 1-4, είναι ο 1,8 ο Nikon. Ο Nikon ουσιαστικά, όπως λέγεται, και αυτός είναι ο Tamron, η πρώτη γενιά. Ο VR, δηλαδή πρώτης γενιάς. Να πούμε ότι και οι δύο φακοί είναι τούμπανο. Είναι GG. Αυτός είναι πιο γρήγορος, καθότι Nikon. Έτσι, Nikon σε Nikon παίζει πιο γρήγορη μπαλίτσα από ότι αυτός, ιδιαίτερα στα σκοτεινά, αλλά αυτός είναι πολύ πιο μαλακός στο 1.8. Βέβαια, αυτός πηγαίνει από 2.8 και πάνω, να το πούμε γι' αυτό. Στο 2.8 αυτός είναι ξηράφι, πάρα πολύ καλός φακός. Βεβαίως, αυτό, το τι θα αγοράσει κάποιος, δηλαδή, έχει να κάνει καθαρά με τις ανάγκες που έχει εκείνος. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι κάποιος θα πρέπει να πάρει και τους δύο φακούς. Θα μου πείτε, εσύ γιατί τους πήρες, Μπαγλάμα, τους πήρα. Για να σας κάνω αυτό το βιντεάκι τώρα και να ξεμπροστιαθώ στο, όπως θέλετε, μπροστά σας. Οπότε, αναλόγως του χώρου που έχετε, δηλαδή να έχετε ένα στούντιο μικρό, δεν μπορείτε να δουλέψετε στο 200, ας πούμε, οπότε καλό είναι να έχετε έναν τηλεφακό αντίστοιχου στυλ, έτσι και εστιακού μήκους, 85. Εγώ θα έλεγα, βασικά, ότι αυτός ο φακός που χρησιμοποιώ συνήθως έως πάντα είναι 70-200. Για τους λόγους που εξήγησε ο Παναγιώτης, ουσιαστικά για το μαγικό εφέ του pancake, δηλαδή της απίστευτης συμπίεσης που έχει στο 200. Αυτό το 200 που μου δίνει αυτός ο φακός, εμπουδενεί, δεν μου το δίνει αυτός ο φακός, ακόμα και ο 1-4. Η συμπίεση που δίνει, το πώς καλοποιίζει τα πρόσωπα και πώς τα σμιλεύει σαν να βλέπω κινηματογράφο, τα κάνει μόνο ο τηλεφακός στο 200 mm πάντα, έτσι. Βεβαίως όμως, αν δεν έχουμε χώρο ή τα χρήματα να αγοράσουμε ένα φακό που κάνει, ξέρω εγώ, 1.000, γιατί αυτός κάνει 400, ο 1,8 πάντα συστάμε 85, παίρνω αυτό το φακό, είναι GG ο φακός, πάρα πολύ καλός, βασικά είναι τέλειος ο φακός, αλλά μόνο σε σύγκριση με το 200 το βγάζω στην άκρη, okay. Τώρα, ό,τι θέλετε, αγοράστε. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα ή αν σας βοήθησα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ απλά ήθελα να εκφράσω τη δική μου πόρωση. Και από εκεί και πέρα, ελάτε και αγοράστε μόνοι σας αυτό που θέλετε. Παναγιώτη. Παναγιώτη, ακούς? Έλα, ακούω. Τώρα ακούω. Είχα βάλει. Πού ήσουν, ρε? Είχα βάλει για ύπνο. Λοιπόν. Ωραία. Σούπερ. Λοιπόν, να δείξω κάτι στο Lightroom ή αντίστοιχα στο Camera Raw. Αφού φυσικά σας πω πρώτα απ' όλα, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι αμαρτία. Τόσα χρόνια δουλεύουμε στα Photo Bros και εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε ξεκινήσει με τα δέρματα, με τους σημάντες. Έχουμε φτιάξει τα πρώτα μας, όχι τα πρώτα μας, τα δεύτερά μας, τρίτα θα έλεγα, σχέδια, τα οποία έχουν γίνει ανάρπαστα και πλέον πριν τη Photo Vision, γιατί αν πάνε όλα καλά θα μας δείτε ως Photo Bros GR στη Photo Vision, στους σημάντες δηλαδή, για φέτος, την επόμενη χρονιά, το 2022, δηλαδή το 2021, θα μας δείτε ενδεχομένως και σαν Teach Me GR. Θα κάνουμε την αρχή, αυτή τη χρονιά, ως Photo Bros. Ναι, ως Photo Bros και
Δεν θα πούμε ακόμα πού και πώς θα είμαστε. Ναι. Ευελπιστούμε. Κάποιος άνθρωπος μας έχει κάνει την πάσα και μας έχει πει να μας φιλοξενήσει στο περίπτερό του. Να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα τι χρειάζεται και πώς πρέπει να πλαισιωθεί όλο αυτό για να μην υπάρχουν θέματα γενικότερα. Και μακάρι να τα καταφέρουμε να είμαστε εκεί για να δείτε και από μόνοι σας να αγγίξετε, να φορέσετε τους φανταστικούς δερμάτινους ημάντες μας. Ο Παναγιώτης ως απεσιόδοξος φύση κρατάει μια πισινή. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα θα πάει μια χαρά και θα μας δείτε στη Photovision ζωντανούς, τουλάχιστον όχι εμένα τον Παναγιώτη, και τους ημάντες όμως ολοζώντανους και σε ένα προς ένα για να τους νιώσετε ακριβώς. Γιατί άλλο να το λέμε εμείς και άλλο να το βλέπετε εσείς. Αυτό που ήθελα απλά να σας πω σε αυτό το βιντεάκι είναι ότι έχουν πλέον site. Το site μας λοιπόν είναι στον αέρα, το photobros.gr είναι στον αέρα και θα σας δείξω λίγο σήμερα σχεδόν το ολοκλήρωσα. Βέβαια, λείπουν δύο σελίδες ακόμα, αλλά το ολοκλήρωσα. Πάμε λοιπόν και υπάρχει, βλέπετε, το photobros.gr με δόξα και τιμή. Το photobros έχει σπίτι και ουσιαστικά είναι εδώ, στο οποίο είναι βασικά ο χώρος μέσα από τον οποίο θα μπορείτε να βλέπετε τα νέα μας προϊόντα και φυσικά να κάνετε παραγγελίες. Οπότε, μέσα από εδώ θα πάρετε πληροφορίες, θα δείτε τι ακριβώς παρέχει το PhotoBros, τι προϊόντα, και φυσικά μέσα από το e-shop, αλλά και από το blog το οποίο θα έρθει στη συνέχεια, θα βλέπετε τα νέα και θα τα αγοράζετε έτσι προϊόντα μας. Οπότε, πάμε λίγο στο e-shop. Εδώ πέρα φυσικά υπάρχουν πλέον οι ημάντες μας, έτσι. Τα τέσσερα προϊόντα τα οποία έχουμε, να πούμε ότι έχουμε στα σπάραγαν άλλα δύο. Άλλες δύο εκδόσεις ημάντων, οι οποίες θα βγουν τις επόμενες μέρες. Και μέσα εδώ φυσικά βλέπουμε ουσιαστικά, για παράδειγμα, τη λήψη αυτή εδώ, πολύ ωραία, η οποία θα μπορούσε να τη δούμε και σε θηλυκό σώμα και φυσικά κάποιες concept φωτογραφίσεις με το συγκεκριμένο ημάντα, ο οποίος βεβαίως έχει ξετρελάνει κόσμο και φυσικά έχει φτάσει πολύ πιο μακριά από την Ελλάδα και φυσικά έχουμε στόχο να φτάσει ακόμα πιο πολύ. Γι' αυτό το λόγο είναι στα αγγλικά η πρώτη μορφή, γιατί είναι ουσιαστικά για παγκόσμια χρήση η συγκεκριμένη σελίδα. Μέσα από εδώ λοιπόν μπορείτε να μπαίνετε, να βλέπετε, να πούμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ελάχιστο στόκ, βασικά να βλέπουμε και εμάς, το οποίο θα πρέπει να το τηρούμε γιατί δεν κάνουμε ημάντες οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, βιομηχανική παραγωγή. Δεν φέρουμε λοιπόν κούτες, κοντέινερ από την Κίνα κτλ. Οι ημάντες είναι δουλεμένοι στο χέρι, είναι με δέρματα τα οποία τα αγοράζουμε, τα βλέπουμε, τα νιώθουμε πριν τα αγοράσουμε, τα πιάνουμε ως το μάρια, ας το πούμε, και μετά δίνουμε εντολή, μας έρχονται, τα παίρνουμε, τα σχεδιάζουμε και τα κάνουμε στο τελικό προϊόν που βλέπετε μπροστά σας. Είναι μια ολόκληρη δουλειά η οποία παίρνει, ουσιαστικά χρειάζεται χρόνο και φυσικά χρειάζονται πράγματα αναλώσιμα τα οποία δεν μπορούμε να τα έχουμε σε πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, συλλογή, ξέρω, και τα λοιπά, ή σε στόκ, ας το πούμε. Οπότε, προσοχή στο στόκ είναι μικρό για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει επιτέλους την ποιοτική αναβάθμιση, η οποία, προσοχή, θα σας βοηθήσει να αλλάξετε στυλ πρώτον, γιατί βλέπετε πως ένας ημάντας κάνει τον Παναγιώτη εδώ πέρα προτιμούρη στο καβούρι. Και αντίστοιχα εδώ, κοιτάξτε μια ωραία λήψη που κάνει ο Παναγιώτης εδώ, του Μπανέιρος, κοιτάξτε λίγο, βασικά θα κάνω και zoom. Πώς? Μύρολες, κατά και μύρολες εδώ, να το πούμε γι' αυτό, αλλά θα πει στο σχολείο στο αυτό. Βλέπετε λοιπόν πως η μούρη έγινε μούρη όχι λόγω της μύρολες, αλλά λόγω του ημάντα. Πρώτον λοιπόν, σώζουμε, βασικά αλλάζουμε το στυλ μας, έτσι. Μετά, διασφαλίζουμε τη μηχανή μας σε δύο επίπεδα, και μέσω του quick release γάτζου και φυσικά μέσω της ασφάλειας που υπάρχει. Και βέβαια, τρίτον, το πιο σημαντικό, σώζουμε τον αυχένα μας. Είναι πολύ σημαντικό να μην πάμε 60 χρονών και να έχουμε αυχενικά προβλήματα επειδή είχαμε έναν ημάντα κρεμασμένο 30 χρόνια. Βάζουμε το βάρος στην πλάτη, βάζουμε το βάρος στον ώμο και δουλεύουμε αβίαστα, ξεκούραστα και χωρίς καμία δυσκολία. Σε γάμους, μισό λεπτό, Μαγιώτη, σε γάμους έχω πάει, έχω φωτογραφίσει δηλαδή με D800 και D700 με τα grip τους, δηλαδή μιλάμε για κτίνη του 1,5 κιλού και 2 σχεδόν, δηλαδή αντίστοιχα D4, D3 και τα σχετικά, και με 70-200, 15-30, δηλαδή κάθε μηχανή ήταν 2,5 με 3 κιλά και φλάσσε ενδεχομένως από πάνω, καταλαβαίνετε, και δεν καταλάβαινα τίποτα. Το βάρος ήταν στην πλάτη, είχε κατανεμηθεί σωστά, ομοιόμορφα, και ήμουνα πλέον σερίφης στο δικό μου χώρο και δεν είχα καμία δυσκολία, κανένα πόνο. Ξέρετε εσείς αυτό που τώρα που συζητάμε,
πόσο πολύ πονάει όταν είσαι όλη μέρα με μία και δύο μηχανές, με τον αυτόν τον απέσιο ημάτα που δίνουν εταιρείες και έλεος, δηλαδή, ο οποίος περνάει από εδώ και μας δημιουργεί προβλήματα, τα οποία δεν φαίνονται τώρα, αλλά θα φανούν αύριο. Προσοχή λοιπόν, παιδιά. Προσοχή. Πες, Παναγιώτη. Θέλω να πούμε ότι τα παιδιά λένε τη γνώμη του για τον ημάτα. Ο Τζόρτζ είπε, λέει, ρε παιδιά, είναι πολλά 250 ευρώ για έναν ημάτα, αλλά απάντησε από κάτω ο Κωνσταντίν. Λέει, δεν νομίζω, λέει, καλή τιμή είναι για χειροποίητο. Παιδιά, ο συγκεκριμένος ημάτας, όπως είπε και ο Βαγγέλης πριν λίγο, μέχρι και ράψιμο στο χέρι έχουμε ρίξει. Να το. Έχει ρίξει μάλλον ο Βαγγέλης. Βασικά, να πούμε και αυτό. Αυτό το ράψιμο, για να γίνει, τώρα μπαίνουμε λίγο μέσα στο εργαστήριο και δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει τους περισσότερους. Για να γίνει αυτό το ράψιμο... Για να γίνει λοιπόν αυτό το ράψιμο, πρέπει να κοπεί το δέρμα πάνω κάτω, να το τρυπήσω με ειδικό πυρούνι, γιατί δεν μπαίνει βέλωνα μέσα. Δηλαδή να μου φύγουν τα χέρια τελείως γύρω-γύρω. Μετά να περαστεί μια κλωστή η οποία σκοτώνει άλογο, ας το πούμε. Και πάλι με πένσα να βγαίνει από τη μία, να βγαίνει από την άλλη. Δηλαδή μου παίρνει μόνο αυτό το δέρμα, μου παίρνει εμένα μία με δύο ώρες για να το ράψω. Όχι να το ολοκληρώσω, για να το ράψω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι εργατόρες δεν αγοράζονται από εσάς. Ουσιαστικά η τιμή είναι πολύ πιο κάτω από το, και από τα ποιοτικά φυσικά υλικά, αλλά και από τη δουλειά που έχουμε ρίξει για να μπορέσει να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Okay. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, όταν το δείτε από κοντά θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Νομίζω το εξ αποστάσεως λίγο ξενίζει, λέει ο άλλος, 250 ευρώ, τι κάνατε ρε μάγκες, θέλετε να βγάζετε κορόιδα κάποιον. Απλά τα παιδιά δεν έχουν δει site στο εξωτερικό να δούνε τιμές 350, 400 και σε τι ποιότητα, μάλλον για τι ποιότητα ημάτων μιλάμε. Παιδιά, άμα δείτε τις συγκεκριμένες τιμές, κάποιοι λένε ότι wow, πολύ καλή τιμή, θα το αγοράσω, 400 ευρώ και ο ημάτας είναι πατσαβούρι. Δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα. Θέλουν να έχουν την άνεσή τους, την ασφάλειά τους και σίγουρα το στυλ τους. Είναι πολύ βασικό. Εμείς, σαν επαγγελματίες φωτογράφοι, τους χρησιμοποίησαμε πρώτα εμείς. Είδαμε τι θέλουμε εμείς για τον εαυτό μας εκείνη τη στιγμή, πού θα μας βόλευε όλο και ο διπλός και ο μόνος ημάτας. Και από εκεί και πέρα πράξαμε, γιατί πιάνουν και τα χέρια μας, θα το πούμε και αυτό, και φτιάξαμε ένα προϊόν το οποίο ικανοποιεί εμάς, που είμαστε ψήρες γενικότερα και στη δουλειά μας και σε αυτά που χρησιμοποιούμε. Και με πολύ μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι ικανοποιούν και όλο τον κόσμο και έξω που τους έχει αγοράσει και μας έχουν τιμήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εννοείται αυτό. Και να πούμε βεβαίως, παιδιά, σε σύγκριση, μάλλον σε συνδυασμό με αυτό που είπε ο Παναγιώτης τώρα για τις άλλες εταιρείες, οι οποίες είναι πολύ πιο ακριβές στο εξωτερικό κτλ., στόχος μας δεν είναι να φτάσουμε σε τέτοιες τιμές, αλλά στόχος μας ήταν να τις ξεπεράσουμε ποιοτικά. Και πραγματικά, πιστέψτε μας, δεν υπάρχει. Δεν είναι ούτε καν κοντά. Όχι να είναι κοντά μας, ας πούμε. Δεν είναι καν κοντά. Θα δείτε έναν ημάτα. Δεν θα πω ονόματα εταιριών κτλ. Δείτε έναν ημάτα, πιάστε τον από κοντά, νιώστε το βάρος, νιώστε την αίσθηση του δέρματος, νιώστε το φινίρισμα, το μπιζουτάρισμα για όσους ξέρουν, το γυάλισμα, την υφή, την εμπότηση, τον εμποτισμό δηλαδή του χρώματος, πώς ακριβώς, τι σου αποπνέει ρε παιδιά αυτό το προϊόν, το ένα και το άλλο. Ελάτε, αν τα καταφέρουμε και είμαστε στη Photo Vision, ελάτε από κοντά και δείτε πραγματικά τι ακριβώς σημαίνει η μάντα στο Photon Bros. Νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε. Δεν χρειάζεται, ναι. Μην κουράζουμε τα παιδιά. Θα μας πεις άλλη φορά για τη συγκεκριμένη mirrorless που είχες καλεστεί να χρησιμοποιήσεις. Άλλη φορά όμως τώρα, δεν χρειάζεται τώρα να μας το πεις. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάω μία τώρα στο. Πριν κλείσουμε, δηλαδή, ίσα-ίσα προλαβαίνουμε. Θα πάω μία στο bridge, όπως βλέπεις. Βασικά, θα το είχα να δείξω δύο πράγματα, δεν προλαβαίνουμε όμως για δύο, θα δείξω μόνο ένα. Ωραία. Θα σας δείξω λοιπόν, παιδιά, πώς μπορείτε εύκολα να κάνετε ένα πράγμα το οποίο στο παρελθόν ήταν αδύνατο. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε κάποια εργαλεία είτε στο Camera Raw είτε στο Lightroom για μεμονωμένα πράγματα σε μία σκηνή. Okay. Πάλι λοιπόν, να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι εννοώ. Μπαίνω λίγο, είμαι στο Bridge πάντα. Χρησιμοποιώ σχεδόν 9-10 φορές το Bridge και όχι τον Explorer ή τον Finder για να βλέπω τις εικόνες μου. Είναι γελίο να βλέπουμε ψηφιακές εικόνες και δει RAW αρχεία μέσα από τον Explorer και τον Finder. Photo Bros, βλέπω το Photo Bros πάνω αριστερά και κόλλησα. Κάμερα Bridge, Adobe Bridge, συγγνώμη, κάηγα. Adobe Bridge, κορυφαίο πρόγραμμα για να κάνετε εξαιρετικά πράγματα. Και φυσικά να βλέπετε τις εικόνες σας. Μπαίνω λοιπόν στο Camera RAW, μέσα φυσικά από το συγκεκριμένο συμβολάκι. Και αφού ανοίξεις την άλλη μου οθόνη, θα το φέρω από εδώ.
Θα το μικρύνω λίγο γιατί είναι τέρας. Και βασικά θα έρθουμε στο σημείο αυτό, στο οποίο βασικά θα βγω σε πλήρη οθόνη. Okay. Λοιπόν, στο παρελθόν ερχόμασταν. Ας πούμε ότι θέλω εγώ να, Παναγιώτη, να ισορροπήσω λίγο τον ουρανό. Okay. Ναι. Δηλαδή να πειράξω μόνο εκείνον, ας πούμε. Θα μπορούσα να πάω να πάρουμε το adjustment brush, να πάρουμε ενδεχομένως το graduated filter, το οποίο είναι γνωστό. Τι κάνει λοιπόν αυτό? Τραβάμε πρακτικά και ορίζουμε ένα σημείο, έτσι, μία επιφάνεια στην φωτογραφία μας πάνω, η οποία θα μας επιτρέψει στη συνέχεια να έρθουμε και να την... Βασικά θα το φέρω αυτό λίγο πιο, γιατί νομίζω πάλι κομμένο. Εδώ λοιπόν, θα το φέρω λίγο πιο κοντά. Okay. Μακάρι να έχει ένα maximize εδώ, Windows καταραμένα, να ανοίξει όλο το παράθυρο. Μου λείπουν τα μάκορες όλες, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και εδώ πέρα, ας πούμε, τώρα έχω φυλακίσει πρακτικά κατά μία έννοια τον ουρανό και μπορώ τώρα να τον κάνω λίγο πιο σκούρο, έτσι. Πολύ όμορφα. Να κατέβω λίγο πιο κάτω, ενδεχομένως να τραβήξω λίγο το εφέ. Παρατηρούμε λοιπόν τώρα ότι όσο κατεβαίνω πιο κάτω, δηλαδή καταλαμβάνω πιο μεγάλο κομμάτι της εικόνας μου, επηρεάζω και τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία είναι κάτω από τον ουρανό. Και θα φανεί φυσικά πιο έντονο όσο κατεβαίνω πιο κάτω, βλέπετε. Βασικά θα πάω και στο clarity λίγο. Να το δούμε λίγο πιο έντονο αυτό, βλέπετε, έτσι, πολύ ωραία. Αυτό τώρα για τη συγκεκριμένη λήψη, η οποία σχετικά είναι OK, δηλαδή δεν είναι πολύ δύσκολη, μπορώ να επιζήσω με την παλιά τεχνολογία, ας την πούμε. Ή με τον παλιό τρόπο, δηλαδή να τραβήξω ένα degradé, ας πούμε, φίλτρο, να το φέρω να κάτσει εδώ και κάπως βιστά, να το φέρω να δουλέψει σωστά. OK. Τώρα όμως, αν είχαμε κάτι πιο πολύπλοκο, για παράδειγμα, είχαμε αυτή την εικόνα που τράβηξα προχθές, ας πούμε, στη βόλτα που πήγαμε, ή ακόμα πιο δύσκολο αυτό, δηλαδή ανθρώπους, κεφάλια, δέντρα κτλ. Μέσα στα σύννεφα, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Για παράδειγμα, θα μπούμε εδώ μέσα και πάλι στο camera raw και μπαίνω και πάλι εδώ ακριβώς. Οπότε τώρα πηγαίνω, βασικά θα κάνω ένα zoom out να βλέπω τα πράγματα λίγο πιο πίσω. Okay. Και μάλλον εδώ, κάπου εδώ μέσα είναι χαρά. Και τώρα θα πάω και πάλι, θα πάρουμε το graduated filter, θα τραβήξω. Okay, βλέπετε πόσο ωραία γίνεται, τονίζεται ο ουρανός. Είναι πολύ ωραίο αυτό το εργαλείο. Και φυσικά, αν κατεβάσω το πράσινο, το από εδώ και πέρα είναι ομοιογενές και από εδώ και κάτω είναι το σβηστό. Okay, για όσους δεν ξέρουν. Βλέπουμε όμως ότι εδώ πέρα τώρα σιγά-σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε ότι επηρεάζεται και η κοπέλα και το καρότσι και τα υπόλοιπα στοιχεία. Οπότε τώρα έρχεται σε ισχύ αυτό που θέλω να σας δείξω. Υπάρχει λοιπόν, όταν μπαίνουμε σε αυτά τα εργαλεία, υπάρχει η επιλογή του Range Mask. Μέσα από εδώ έχουμε Color, Luminance και Depth. Θα ασχοληθούμε με το Luminance, δηλαδή με το φως ουσιαστικά, όπου έτσι πολύ απλά να το πούμε ότι το πρόγραμμα καταλαβαίνει, διαφοροποιεί τα στοιχεία σε μια εικόνα βάσει της φωτεινότητάς τους. Κάνουμε λοιπόν κλικ εδώ πάνω και τώρα μέσα από εδώ, μέσα από αυτή την μπάρα, μπορώ να ορίσω τι θα επηρεαστεί από το συγκεκριμένο εφέ και τι όχι. Οπότε, πάβει το γενικό και μαζικό, ας πούμε, εργαλείο, όπως είναι το Graduated Filter, το οποίο αλλάζει τα φώτα σε όλα τα οποία υπάρχουν στη σκηνή, γιατί είναι γενικό φίλτρο. Πάβει, λοιπόν, να είναι γενικό και είναι πιο ειδικό. Ερχόμαστε, λοιπόν, εδώ, ας πούμε, τώρα και κατεβάζω, ας πούμε, τα στοιχεία από εδώ. Και βλέπουμε ότι επηρεάζω πράγματα. Τι επηρεάζω, δεν έχουμε μάθει ακόμα. Βασικά, καλό είναι για αρχή να επιλέξουμε το Visualize Luminance Map, για να φαίνεται λίγο πιο εύγλωτα, έτσι, αυτό που πειράζουμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν κατεβάζω, δηλαδή αν φέρνω τον συγκεκριμένο δείκτη προς τα αριστερά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι χάνουμε το εφέ από τα σύννεφα, από εκεί που το θέλουμε δηλαδή, και φαίνεται στο κεφάλι της κοπέλας. Οπότε αυτό που θέλουμε εμείς, έτσι χοντρικά, είναι να έρθουμε και να το αφαιρέσουμε από την κοπέλα. Δηλαδή να πάμε αντίστροφα. Και βλέπετε τώρα πώς το εφέ ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει την κοπέλα. Βασικά θα κάνω και ένα zoom να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ. Okay. Ωραία. Οπότε ερχόμαστε και πάλι εδώ και θα γυρίσουμε πάλι, θα πιάσω το εργαλείο μου. Πολύ ωραία. Και θα γυρίσουμε αυτό σε visualize. Ωραία. Κοιτάξτε λίγο πώς ήταν πριν, πώς έπιανε και το κεφάλι και τώρα κοιτάξτε πώς το πρακτικά το απομονώνει. Εδώ πέρα υπάρχει κόκκινο, εδώ δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μαγιά του συγκεκριμένου. Τώρα λοιπόν, πρακτικά έχουμε ένα γενικό, μαζικό εργαλείο παραμετροποίησης, το οποίο όμως δουλεύει μεμονωμένα σε στοιχεία που εμείς θέλουμε. Χωρίς να χρειάζεται να μπούμε στο Photoshop για να κάνουμε πράγματα. Θα γυρίσω πάλι το συγκεκριμένο σε κανονική προβολή. Και τώρα λοιπόν θα μπορούσα να έρθω, ας πούμε, και να επηρεάσω τα πάντα εκτός από το καρότσι και κυρίως την κοπέλα, η οποία έχει άλλο χρώμα μαλλιών.
Okay. Οπότε, κοιτάξτε λίγο, θα, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσε να γυρίσει αυτό σε κανονικά επίπεδα και να πάμε το clarity πολύ χαμηλό και να δούμε λίγο τι θα γίνει. Βλέπετε πώς μαλακώνουμε, πώς αγριεύουμε. Το dehaze ενδεχομένως λίγο παραπάνω, βλέπετε. Κάνουμε πράγματα που δεν επηρεάζουν τίποτα περισσότερο από αυτό που εμείς θέλουμε. Αυτό είναι το καλό. Θα κλείσω βασικά αυτό, θα πατήσω ένα cancel και θα πάμε στην τελευταία φωτογραφία, που είναι και η πιο πολύπλοκη. Μπαίνουμε εδώ μέσα. Να πω ότι στο Γιάννη ακριβώς αυτό είπα στην αρχή, ότι είτε στο Lightroom είτε στο Camera Raw μπορείτε να το κάνετε το συγκεκριμένο, υπάρχει φυσικά και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αλλά το θέμα είναι να μάθετε ότι υπάρχει, έτσι. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο και πάλι να πάρουμε το Graduate Filter, τραβάω και βλέπετε πώς βγήκε τελείως ένας άλλος κόσμος, έτσι. Και ερχόμαστε στη συνέχεια, βασικά θα τα σβήσω αυτά, να πάμε σε κλασικά μοτίβα, έτσι, να ξεκινήσουμε να χτίσουμε τη σκηνή μας. Αφού βεβαίως απομονώσουμε πρώτα τα στοιχεία. Οκ, okay. Ερχόμαστε εδώ κάτω και τώρα θα έρθουμε, θα γυρίσω το Range Mask σε Luminance. Και τώρα θα ενεργοποιήσω και πάλι το Visualize Luminance Map για να κλειδώσουμε ουσιαστικά. Βλέπετε ότι επηρεάζουμε το κεφάλι του φύλου, φυσικά την κολόνα, το σπίτι κτλ. Εκτός από τον ουρανό. Τώρα λοιπόν, εγώ ας πούμε θέλω να. Λέει εδώ πέρα click and drag an area on the map to set the range. Θα μπορούσα να κάνω λοιπόν click and drag εγώ εδώ και να πιάσω αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, αυτό είναι λίγο. Δεν μ' αρέσει. Είναι λίγο περίεργο. Γιατί μπορώ να πιάσω πάλι κανένα κεφάλι. Εγώ το κάνω διαφορετικά. Ξεκινάω λοιπόν και λέω, θέλω να κρατήσω τον ουρανό. Ωραία. Ξεκινάω είτε αριστερά είτε δεξιά. Ερχόμαστε λοιπόν από αριστερά, συνήθως κάνει το κολπάκι. Βλέπετε. Και απομονώνουμε τα στοιχεία από εκεί που δεν θέλουμε να επηρεαστούν. Βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, το smooth, θα μπορούσα να πάω και πιο αυστηρά, βλέπετε. Το smoothness μου επιτρέπει να έχω πιο, να έχω σβήσιμο δηλαδή ή όχι. Ωραία. Συνήθως στη μέση, με διάφορες παρεκκλήσεις, ενδεχομένως του 55-45, μας επιτρέπει να παίξουμε ωραία, αλλά κάπου εδώ είμαστε όμως ok. Τώρα λοιπόν, δεν επηρεάζουμε ιδιαίτερα τους ανθρώπους, βλέπετε, παρά μόνο το συγκεκριμένο. Για να μπορούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να το κάνουμε αυτό, θα γυρίσω λίγο να βλέπετε και εμάς. Για να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό με την παλιά τεχνολογία, θα πρέπει να μπούμε στο Photoshop για να το κάνουμε και να βάλουμε μάσκες. Να μπορέσουμε να απομονώσουμε στοιχεία και να μπορέσουμε να κρατήσουμε το εφέ μόνο πάνω στον ουρανό. Τώρα, μέσα από εδώ, ένα κλικ, δύο κλικ, δουλεύουμε. Αποτέλεσμα, έτοιμο, φεύγουμε. Πάμε να παίξουμε μπαλίτσα. Λοιπόν, να το δούμε και αυτό λίγο live τώρα. Έχουμε και εμείς μπροστά. Θα έρθω λοιπόν τώρα, βασικά θα το κλείσω αυτό, δεν μου χρειάζεται να είναι το visualize ενεργό και θα έρθω τώρα να επηρεάσω μόνο τον ουρανό. Νύχτα, βλέπετε. Ουσιαστικά επηρεάζεται και τα στοιχεία εδώ γιατί το smooth είναι στο 50%, έτσι. Αλλά το επηρεάζει πολύ πιο χαμηλό. Φυσικά τώρα κατεβάζουμε πάρα πολύ έντονα στοιχεία. Okay. Οπότε θα πάμε λίγο να επηρεάσουμε το clarity. Ωραία. Και φυσικά το dehaze. Χωρίς να επηρεάζονται οι άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα. Πάρα πολύ όμορφα. Στην ουσία είναι σαν να ακυρώνεις τώρα κάποια πράγματα. Δηλαδή, λέγαμε κάποτε, να κάνουμε 2-3 λήψεις. Μία να ισορροπήσουμε τον ουρανό, μία να ισορροπήσουμε αυτό που φωτογραφίζουμε ναι. Και να τα ενώσουμε και να έχουμε ουρανό και γενικό θέμα και το βασικό μας μάλλον θέμα για να μπορέσουμε να τα κολλήσουμε σωστά και να έχουν την κατάλληλη exposure. Ακριβώς. Οπότε, όσο περνάνε τα χρόνια και τα προγράμματα εξελίσσονται, γι' αυτό το λόγο και εμείς τα υποστηρίζουμε αγοράζοντάς τα, νοικιάζοντάς τα πρακτικά με το μήνα, όπως είναι το Photoshop και το Lightroom. Όσο λοιπόν ακίνα προχωράνε, μας δημιουργούν μεγαλύτερες ευκολίες, όπως είναι αυτή εδώ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν για να μπορέσω να γίνει σε ένα πρόγραμμα χωρίς layer, όπως είναι το RAW και το Lightroom, πραγματικά θα ήταν αδύνατο να το πετύχουμε και φυσικά μπορεί να γίνει τώρα πανεύκολα χωρίς καμία δυσκολία. Από εκεί και πέρα τώρα. Θα μπορούσα να κάνουμε διάφορα πράγματα. Βλέπεις, θα μπορούσα να παίξω και πάλι τώρα, επειδή φυσικά μιλάμε για ένα ζωντανό. Εδώ θα έρθω βασικά στο χεράκι. Επειδή μιλάμε τώρα για ένα ζωντανό project, το οποίο βλέπεις είναι ενεργό εδώ, θα μπορούσα να έρθω και να δω πού ακριβώς με συμφέρει εμένα να είναι. Βλέπεις. Ναι, σωστά. Και μετά να παίξουμε εδώ με τις μάσκες. Βλέπεις, μέχρι ένα σημείο που δεν είναι σωστά το smoothness, το οποίο φυσικά. Το σβήσιμο είναι θεμητό, αλλά βεβαίως ώρες-ώρες ξερνάει πράγματα. Okay. Ναι. Να πούμε ότι το τέλειο είναι να το κάνουμε στο Photoshop με μάσκες, το απόλυτο δηλαδή, αλλά ποιος έχει χρόνο να. Και βεβαίως ποιος ξέρει το Photoshop τόσο καλά για να κάνει μάσκες και να τις λειτουργεί ακριβώς όπως θέλει εκείνος, έτσι. Και να πούμε ότι αν έχεις μάσκα και δεν έχεις γραφίδα, είναι άλλο παιχνίδι τελείως, έτσι.
από ότι να μπαίνει μέσα εδώ και σε δύο λεπτά να έχει αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραίο νομίζω αυτό το εφέ. Άξιζε πιστεύω να το μάθουμε και να το δούμε, γιατί θα σώσει πραγματικά πιστεύω κόσμο και κοσμάκι. Και ελπίζω να μας δώσετε το credit και να πείτε το μάθα από τους Βλασοπουλέους στο Photo Bros Live νούμερο 52, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε. Παναγιώτη, τέλεια, δεν ξέρω πώς ένιωσες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί σκέψω ότι για εμάς που κάνουμε κάποια afters και έχουμε τον ήλιο ή μια συννεφιά η οποία θέλουμε να τη δείξουμε και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ένα πρόσωπο, συνήθως τα σύννεφα βγαίνουν λευκά. Ακριβώς. Οπότε, έχοντας ένα ρο αρχείο, μπορούμε να επαναφέρουμε τις πληροφορίες και να σώσουμε την ημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είτε σας άρεσε είτε όχι, το Photo Bros Live έκλεισε 1 ώρα και 10 λεπτά. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Να μην σας κουράζουμε τόσο πολύ. Έχουμε να σας άρεσε. Παρακαλώ πολύ, αν σας άρεσε το και αυτή η εκπομπή, κάνετε ένα like, ένα share. Μην τρέπεστε, παιδιά. Πόσα φυσικά, share, όλα... πόσα share, κάτσε να δω. Δεν ξέρω. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά, κάντε like, share και φυσικά εκμεταλλευτείτε όλα αυτά που μάθαμε και τις προσφορές και το επερχόμενο Flash Masterclass και φυσικά όλα αυτά που είδαμε στο Teach.gr και όχι μόνο. Βαγγέλη, τι είπα, 13 share μόνο. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. προχωράμε. Είμαι ο Βαγγέλης Βλασόπουλος, βρίσκεται φυσικά στο Teach.gr, στην αγαπημένη σας σελίδα, κοντά μας για άλλη μια εβδομάδα και ελπίζουμε κάθε εβδομάδα να είναι ο μεγάλος, φοβερός, αξεπέραστος, πραγματικά κέρβερος και ο βασιλιάς της φωτογραφίας, ο... Πάνος Βλασόπουλος, photopavlagfx.gr, βασιλιάς φωτογραφίας, δεν το δέχομαι. Είμαστε όλοι μαχητές της φωτογραφίας και σιγά σιγά θα σκαρφαλώσουμε αυτό το βουνό, το οποίο είναι η γνώση και το άγνωστο για το τέλειο αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι. Και πετάω το κασκόλ μου πίσω και φεύγω. Φεύγω και εγώ. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά.